Πάμε να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Καλησπέριζω τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή των Λακαρνανίας Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές και στον κύριο Φαραντούρη. Λοιπόν, τον προαναγγείλατε. Καλησπέρα και στον κύριο Φαραντούρη, καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και καλησπέρα στον κύριο Φαραντούρη. Ευρωπαϊκής... Επειδή τον βλέπω παντού. Επειδή τον βλέπω παντού τον κύριο Φαραντούρη. Δεν ξέρω, έχει αλώσει όλη την Ελλάδα. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, επιβεβαιώνεται, διαψεύδεται, να βγάλει. Έχω ήδη υποβάλει το ενδιαφέρον μου στην ανοιχτή πλατφόρμα των προκριματικών ΣΥΡΙΖΑ. Και παροτρύνω ολόψυχα και όλους τους φίλους που θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν στην υπόθεση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σπεύσουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές, αλήθεια είναι. Αλλά καταλαβαίνω ότι ο κ. Φαραντούρης θα πάει πολύ, πολύ ψηλά. Η Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι να είστε γουρλής, κύριε Καραγκούνη, και σας ευχαριστώ για τα καλά. Όχι, απλά το λέω γιατί δεν το αντικειμενικά, γιατί αυτό ακούω παντού. Τέλος πάντων. Καταρχάς, ψηλά, χαμηλά, τι σημαίνει για εσάς, κύριε Καραγκούνη? Σημαίνει με πύχη το 41 ή το 33? Καλά, δεν είναι. Τις τελευταίες ευρωεκλογές ή τις τελευταίες εθνικές? Εντάξει. Είναι τελείως διαφορετικές ευρωεκλογές από τις εθνικές εκλογές. Οι ευρωεκλογές πάντα έχουν μια μικρότερη συμμετοχή. Είναι λίγο τα πράγματα πιο, θα έλεγα, για τον κόσμο, για τους πολίτες να εκφραστούν λίγο πιο άνετα, πιο ελεύθερα, δεν βγάζουν κυβέρνηση, υπό μία έννοια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι, αν πάρουμε, ας πούμε, τα προηγούμενα αποτελέσματα του 19, που είναι όντως κατήγαγε μια πολύ μεγάλη νίκη, ναι, το ποσοστό ήταν γύρω στο 33%. Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν θέλω να βάλω κανένα όριο στο πώς θα πάει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, κάθε φορά που κατεβαίνουμε σε εκλογές, θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και πιστεύω και τώρα θα γίνει, θα πάρει και τα καλά, αλλά εντάξει, θα το δούμε και συνέχεια. Υπάρχει αναγωγή στο εθνικό πολιτικό σκηνικό, δηλαδή πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο να εκπέμπει πολιτική σταθερότητα, ή είναι άσχετο με το πολιτικό σκηνικό σε κάθε περίπτωση? Πάντα οι εκλογές εκπέμπουν μια σταθερότητα κυβερνητική, προφανώς. Φαίνεται από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων ότι έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία θεωρώ δεν υπάρχει προσανατολισμός. Δηλαδή, αν κρίνω από τα αποτελέσματα, βέβαια πάντα η δημοσκόπηση είναι μια δημοσκόπηση, δεν είναι πραγματική κάλπη. Αλλά βλέποντας τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα ή από το τρίτο κόμμα, η οποία είναι χαοτική, είναι πολύ μεγάλη, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση, όταν έχει τόσο μεγάλη διαφορά από την κυβέρνηση, προφανώς κάτι δεν γίνεται σωστά. Δεν υπάρχει ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμός από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και φαίνεται να μην πείθουν την κοινωνία ότι είναι μια εναλλακτική πρόταση στα μεγάλα προβλήματα και στις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, η κοινωνία και οι πολίτες. Αυτά βέβαια είναι μέχρι να έρθουν οι κάλπες, έτσι, γιατί εκεί πέρα είναι ο τελικός κριτής. Μετά... Αυτό το οποίο μπορώ να αξιολογήσω τώρα, έτσι, ή να αξιολογήσουμε σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, έχουμε ένα νοπό αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές, που έδειξε ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 18%. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αξιολογούμε μόνο τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι και στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η δυναμική και δεν αποτελούν τα κόμματα αυτά μια εναλλακτική πρόταση, όπως είπα και πριν, στα προβλήματα των Ελλήνων. Κύριε Φαραντούρη, να ξεκινήσω και με εσάς με τον ίδιο τρόπο. Πού βάζετε τον πύχη? Για παράδειγμα, αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε με αυτό που έλεγε χθες ο Διονύσης Τεμπονέρα στην Καθημερινή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έρθει τουλάχιστον δεύτερος. Εγώ θα έλεγα ότι δεν μου αρκεί το τουλάχιστον δεύτερος και θα έλεγα ότι προσερχόμαστε στις ευρωπαϊκές εκλογές με την πεποίθηση ότι θα υπάρξει αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη. Και επειδή δεν θέλω να παίρνω τη μεζούρα και να μετράω ποσοστά, δεν είναι η δουλειά μου αυτή, αντιλαμβάνομαι τις δημοσκοπήσεις και αυτό που λέει ο κύριος Καραγκούνης. Άλλωστε, οι δημοσκοπήσεις για μένα πάντα ήταν χρήσιμα πολιτικά εργαλεία και εικόνα της στιγμής, αλλά έχω την πεποίθηση, αγαπητέ κύριε Μελιγκόνη, ότι στο δρόμο προς το συνέδριό μας θα αποκρισταλωθούν κάποια πράγματα και αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο για αυτήν την εξωστρέφεια για την οποία αγωνιζόμαστε. Ξέρετε κάτι, αυτή η πολύμηνη εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις, με τις αντεγκλήσεις, με την γκρίνια, όλα όσα σημάδεψαν το μετεκλογικό αποτέλεσμα, το οδυνηρό μετεκλογικό αποτέλεσμα του καλοκαιριού, απεικονίζονται, αντανακλώνται στις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε, νομίζω όλοι, ένα ορόσημο εσωτερικό. Το εσωτερικό μας ορόσημο είναι το συνέδριο. Κοντοζυγώνει. Σε μερικές μέρες έχουμε ένα συνέδριο. Εκεί λοιπόν με ξάστερες, κρυστάλλινες,
ολοκάθαρες, καινούργιες και εμπλουτισμένες θέσεις, θα κάνουμε την αντεπίθεσή μας. Θα σηματοδοτήσει τη συστράτευσή μας και την αντεπίθεσή μας. Ναι. Και θα προχωρήσουμε στο επόμενο εκλογικό ορόσημο, το οποίο είναι οι ευρωεκλογές σε 100 μέρες. Έχω την αίσθηση, είμαι πεπισμένος, αλλιώς δεν θα ήμουν εγώ ανάμεσά σας, ούτε θα ήμουν τόσο αισιόδοξος για την πορεία μας από εδώ και μπρος, ότι με εφαλτήριο το συνέδριο θα δείτε πλήρη ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, θα είμαι στην πρώτη γραμμή για αυτή την προσπάθεια. Τώρα, κύριε Καραγκούνη, αύριο έχουμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Οι αγρότες ουσιαστικά λένε ότι είναι κόκκινη γραμμή το θέμα του αφορολόγου του πετρελαίου και όχι μόνο. Ο Πρωθυπουργός είπε και χθες ότι θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα δοθεί αύριο, τι θα τους ανακοινώσει και αν θα είναι αρκετό για να κάμψει τις αντιρρήσεις τους. Αλλά δεν ξέρω αν σας ανησυχεί. Εκλέγεστε και σε μια περιοχή που είναι και αμυγός αγροτική. Το γεγονός ότι ακόμα δεν γίνεται συζήτηση για το τι σημαίνει αγροτική παραγωγή και γεωργία του 2030, του 2040, πράσινη μετάβαση. Δηλαδή, ακούμε διάφορα νούμερα, τόσο να πάει το ρεύμα, τόσο το πετρέλαιο κτλ. Και καθαρίσαμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα όμως. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας, κύριε Μελιγκόνη, και έχω την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον της γεωργίας, της αγροτικής οικονομίας, που είναι, έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Λέμε συχνά πυκνά ότι ο τουρισμός αποτελεί την βρωμετωπίδα και τον πολιορκητικό κρυό της οικονομίας μας. Ναι. Όντως είναι πράγματι ο τουρισμός είναι ο βασικός παράγοντας που στο ΑΕΠ, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως αποτυπώνεται στο ΑΕΠ. Αλλά η αγροτική οικονομία έχει τόσο πολλά να δώσει. Εγώ το λέω σε ένα γίγαντα, όχι κοιμόμενο, αλλά σίγουρα ένα γίγαντα που μπουσουλάει, περπατάει, ενώ θα μπορούσε να τρέχει. Αυτή είναι μια κουβέντα και έχετε απόλυτο δίκιο και μακάρι να γίνει πιο στενά, πιο ειδικά και ευρύτερα και με μια ίσως μεγαλύτερη διακομματική συνένεση στο τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στον αγροτικό τομέα που θεωρώ εγώ είμαι από αγροτική περιοχή και ο Σφαραντούρης είναι και αγρότης. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όχι με τόσο πολύ μεγάλες αλλαγές που χρειάζονται βέβαια πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και με λίγα πράγματα μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα της αγροτικής οικονομίας. Αυτή είναι η άποψή μου. Βεβαίως, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, κύριε Μελιγκόνη, υπάρχουν δομικές αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν και νομίζω συνοψίζονται στην οργάνωση, στη μεταποίηση, στην τυποποίηση, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση με τις ομάδες παραγωγών που δεν έχει μπει ο Έλληνας αγρότης σε αυτό το συνεργατικό πνεύμα που πρέπει να μπει, γιατί τα κοινοτικά χρήματα συνδυάζονται με τη συνεργατικότητα. Ναι. Και ομάδες παραγωγών, όχι μόνο 8 και 10 ατόμων, το έχω πει πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον 50 ατόμων για να μπορεί να έχει ανταγωνιστικές καλλιέργειες. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό τώρα στην άκρη, με την έννοια ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ως πολιτικό σύστημα στο επόμενο διάστημα. Αυτό που τώρα. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να ανοίξει την κουβέντα. Σίγουρα. Γι' αυτό. Σίγουρα. Δεν την έχει ανοίξει. Ξέρετε κάτι, κύριε Μελιγκόνη, γίνονται προσπάθειες. Απλά νομίζω ότι πρέπει να περάσει πρώτα απ' όλα στην κουλτούρα του Έλληνα αγρότη. Ότι πρέπει να φύγει από τη λογική της εκμετάλλευσης και να πάει στη λογική της επιχείρησης. Αυτό ακόμα δεν το έχει κάνει. Το έχουν πετύχει άλλες χώρες, οι οποίες δεν έχουν τέτοιο κλίμα που έχουμε εμείς, αλλά έχουν τεράστιες παραγωγές. Φερρυπίν Δανία, Φερρυπίν Ολλανδία. Αφήνω το Ισραήλ, το Ισραήλ είναι ένα άλλο ζήτημα, με την έννοια ότι δεν έχουν καν νερό οι άνθρωποι και παρόλα αυτά έχουν κάνει εξαιρετική προσπάθεια. Τι θέλω να πω, έχουμε τεράστιες δυνατότητες, έχουμε ένα καταπληκτικό και ευλογημένο τόπο. Νομίζω λοιπόν ότι αν εκμεταλλευτούμε την νέα ΚΑΠ, που είναι επίσης τα ίδια λεφτά, 20 δισεκατομμύρια ευρώ, που τα συνδέει οπωσδήποτε με την συνεργατικότητα, αυτό που σας έλεγα πριν, μπορούμε να κάνουμε, να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, αύριο κόστος παραγωγής. Θεωρώ ότι εκεί θα κινηθεί η κουβέντα. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει και τι περισσότερο μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός. Ούτως ή άλλως, το ειδικό φόρο κατανάλωση στην ουσία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Μελιγκόνη, και το ίδιο γίνεται και φέτος. Και η υπομία είναι επειδή ξέρω ότι αποτελεί βασικό τους των αγροτών. Βασικό. Παίρνουν, λέει, ως επιστροφή βασικό πολύ λιγότερο από όσο πετρέλαιο ξοδεύουν. Έτσι, και ναι. Εντάξει, αλλά είναι μια πολύ σημαντική. Και τα 82 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος πάντων, είναι μια σημαντική βοήθεια. Ναι. Θα το συζητήσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Νομίζω με πολύ μεγάλο σεβασμό και έτσι υπευθυνότητα γύρω από αυτό το ζήτημα, νομίζω και από τις δύο πλευρές, γιατί και οι αγρότες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κλείνουν τους δρόμους και αυτή τη στιγμή οι διεκδικήσεις τους, είμαστε μια κυβέρνηση που ακούμε τα προβλήματά τους, θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός αύριο, τι περισσότερο μπορεί να πει στα αυτά τα είδη τα οποία έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα,
Έχουμε εντοπίσει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο θέμα του κόστου παραγωγής, έχουμε μειώσει τη φορολογία από το 22% στο 9%. Έχουμε μειώσει το ΦΠΑ σε λιπάσματα, σε αγροτοεφόδια, σε μηχανήματα. Έχουν γίνει δηλαδή πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες με αποζημιώσεις. Εγώ πάντα θα το λέω το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν δύο εκκρεμότητες, κύριε Μελικών, που τις περιμένουν οι αγρότες. Το ένα είναι οι συνδεδεμένες αποζημιώσεις και το άλλο είναι το οικολογικό σχήμα. Είναι δύο αποζημιώσεις οι οποίες εκκρεμούν να μπουν στους λογαριασμούς των αγροτών. Έχουν γίνει πρώτες προκαταβολές, η βασική ενίσχυση έχει πληρωθεί. Αυτές λοιπόν είναι εκκρεμότητες που υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρώ ότι στους επόμενους μήνες, το είπε ο Υπουργός, το είπε και ο Πρωθυπουργός, θα μπουν αυτά τα χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών. Είναι αρκετά χρήματα, ώστε και αυτοί να αντιμετωπίσουν πολύ καλύτερα τις δύσκολες συνθήκες που περνάνε αυτή τη στιγμή. Είναι μια εκκρεμότητα η οποία, το είπε και ο Πρωθυπουργός, θα επιληθεί. Από εκεί και πέρα, σωστά είπατε, θέσατε το ζήτημα αυτό των δομικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που μπορεί να γίνουν. Και τελευταίο ζήτημα, ήρθε ο Ντάνιελ και διέλυσε μια παραγωγή στη Θεσσαλία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σε έργα υποδομής που πρέπει να πάμε να φύγουμε από τους κανονισμούς του δεκαετίας του 90, που δυστυχώς υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, και να πάμε σε πιο σύγχρονους κανονισμούς, όπως κάποια έργα που γίνανε μετά τον Ιαννό. Και αντέξανε τα έργα και τα έργα υποδομής. Άλλη μεγάλη κουβέντα και άλλη μεγάλη συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είχε πει και ο Πρωθυπουργός ότι εδώ θα πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα σε καλύτερες και ασφαλέστερες υποδομές. Γιατί φοβάμαι, δεν το λέω εγώ βεβαίως, οι επιστήμονες το λένε, ότι Ντάνιελ θα ξανάρθει. Βέβαια. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτή την κατάσταση. Κύριε Φαραντούρη, η κυβέρνηση χρεώνει ότι δεν ανοίγει τη συζήτηση για το τι σημαίνει γεωργία το 2030, σε εποχές πράσινης μετάβασης κλπ. Απ' την άλλη πλευρά, εν έτη 2024, το να ανεβαίνει ένας αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης σε τρακτέρ είναι η ενδεδειγμένη, κατά τη γνώμη σας, λύση άσκησης αντιπολίτευσης, ας το πούμε έτσι. Δεν εξαντλείται εκεί η αντιπολιτευτική μας παρέμβαση, αγαπητέ κύριε Μελιγκόνη. Καταθέσαμε σήμερα στη Βουλή σχέδιο νόμου, τροκοπολογίες. Και επειδή η συζήτηση δεν ανοίγει από την κυβέρνηση, θα συμφωνήσω με τα περισσότερα από όσα είπε ο αγαπητός κύριος Καραγκούνης για την ανάγκη ενός μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την ελληνική αγροτική οικονομία και παραγωγή. Αλλά όσο δεν ανοίγει τη συζήτηση για αυτό τον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό η κυβέρνηση, θα την ανοίξει η αξιωματική αντιπολίτευση και το έκανε ήδη. Καταθέσαμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ρυθμιστικές, θεσμικές, οικονομικές και άλλες. Και περιλαμβάνει φυσικά και τα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες και θα τα θέσουν αύριο στον Πρωθυπουργό. Εγώ πριν από λίγα λεπτά έφτασα στην Αθήνα και ήμουν σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα στα Γιάννενα. Ένωσα και εγώ τη φωνή μου, όχι με κομματική ταμπέλα στο κούτελο, με την παρουσία μου. Ένωσα τη φωνή μου μαζί με τους δεκάδες αγρότες που διαδήλωναν έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιάννενα. Ήμουν στα Γιάννενα. Ήμουν στη Θεσπρωτεία χθες και σήμερα στα Γιάννενα. Και οι φωνές μας μιλούσαν για το αυτονόητο. Ζητούσαν έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων κατά τα υπεσχυθέντα και κατά τα ιωθώτα. Την περίοδο 15-19 δεν είχε καθυστερήσει ούτε μια μέρα, ούτε μία αποζημίωση. Την περίοδο 19-23, με 5 διαδοχικές αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από πρόσωπα αμφιβόλου καταρτήσεως και με 2 επικεφαλείς που προέρχονταν από τον αθλητικό χώρο με προηγούμενη προϋπηρεσία σε αθλητικά κέντρα και γήπεδα μπάσκετ, αντιλαμβάνεστε ότι ο σύνθετος χώρος του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να δει χαΐρι. Το λέω αυτό διότι οι Έλληνες αγρότες έχουν στη ράχη τους κάποια αρκετά περισσότερα πράγματα από τους Ευρωπαίους να ανησυχούν. Όπως επίσης και την υψηλή τιμή ρεύματος και λειτουργικού κόστους. Να μην τα επαναλάβουμε. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Όπως επίσης και σε σχέση με τις ζωοτροφές, τις εισαγωγές, τα λιπάσματα, τι μπορεί να είναι ανεκτό και τι όχι. Σε τι πρέπει να μπει διατίμηση και τι όχι. Πού μπορεί να μπει ο κόφτης και πού όχι. Πού μπορεί να γίνει παρέμβαση στους μεσάζοντες και πού επιβάλλεται η πολιτεία να είναι παρούσα και όχι απούσα. Ως προς το ζήτημα του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, κοιτάξτε, η κοινή αγροτική πολιτική ανασχεδιάζεται στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας
να ομονοήσουν, κατά τη γνώμη μου, αλλά και η κυβέρνηση να ιδρώσει λίγο τη φανέλα. Για παράδειγμα, το εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό που κατατέθηκε πριν από 2 χρόνια φαίνεται ότι δεν έχει αποδώσει. Και δεν έχει αποδώσει διότι δεν έχει λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαλείται την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση και βάζει μια περιβαλλοντική διάσταση στην κοινή αγροτική πολιτική. Και οι Ευρωπαίοι αγρότες διαμαρτύρονται διότι αυτό θεωρούν ότι δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με εισαγωγές από τρίτες χώρες για τις οποίες δεν ισχύουν τα ίδια περιβαλλοντικά στάνταρ στις καλλιέργειες. Έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν, αν η κλιματική κρίση χτυπάει περισσότερο κάποιον, είναι η Ελλάδα. Είναι ο Νότος, η Ελλάδα. Και με πολύ πρόσφατα γεγονότα και τραγικά περιστατικά και καταστροφές. Πάντως όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε πάσο προχθές στους πράσινους στόχους, έτσι. Μισό λεπτάκι. Πριν καν εφαρμοστούν. Εμένα η κριτική μου εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάμε σε μια οριζόντια αντιμετώπιση των θεμάτων στις Βρυξέλλες, όπου τσουβαλιάζονται οι χώρες του Βορρά με τις χώρες του Νότου. Ναι. Τη στιγμή που το βασικό επιχείρημα των αγροτών είναι η διάσταση περιβαλλοντική. Όταν μπαίνει περιβαλλοντική διάσταση στην κοινή αγροτική πολιτική, πάμε να δούμε πού χτυπάει περισσότερο η κλιματική κρίση. Και η κλιματική κρίση δεν χτυπάει περισσότερο ούτε τη Δανία, ούτε την Ολλανδία, ούτε τη Σουηδία. Χτυπάει την Ελλάδα. Και τη χτύπησε το Σεπτέμβρη. Και θα την ξαναχτυπήσει, όπως είπε ο κ. Καραγκούνης. Και εδώ λοιπόν πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, έχει το περιθώριο μέσα στους επόμενους μήνες, να πάει ο αρμόδιος υπουργός, είναι και λαλίστατος, να πάει επάνω στις Βρυξέλλες και να καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο, εθνικό σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο όπως λέγεται, για την κοινή αγροτική πολιτική και να ζητήσει παρεκκλήσεις και να ζητήσει ευελιξίες και να ζητήσει πράγματα που δεν είχε ζητήσει πριν από 2 χρόνια. Ως προς το ζήτημα της κοινής επίσης αγροτικής πολιτικής και των εισαγωγών προϊόντων, υπάρχει και μια άλλη διάσταση που δεν έχει απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και θέλω να επιμένω να την βάζω στα τραπέζια των συζητήσεων με καλή πίστη και διάθεση συνεννόησης. Οι εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες που δεν έχουν τα ίδια περιβαλλοντικά στάνταρτς και δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με τις αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλλει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από ανταγωνιστικό μειονέκτημα και εκτός από αθέμητο ανταγωνισμό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προϊόντα, έχουν και ένα ζήτημα σοβαρό διατροφής, διατροφικής αλυσίδας. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Όταν έρχονται ντομάτες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα προϊόντα από το Μαρόκο, την Αλγερία, τα οποία είναι γεμάτα από τοξικές ουσίες ή ενδεχομένως είναι, ή έρχονται από οποιαδήποτε μέρος του πλανήτη και δεν υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος κατά τις εισαγωγές από τον ΕΦΕΤ και τα Τελωνία, διότι αυτά τα οποία μου καταγγέλουν τουλάχιστον άνθρωποι που γνωρίζουν είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι. Ότι επαναπαύονται οι ελληνικές αρχές τον τελευταίο καιρό στο γεγονός ότι γίνονται εισαγωγές σε όλη την Ευρώπη, αλλά εδώ υπάρχει και μια διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών. Δεν ορίζονται όλα από τις Βρυξέλλες, έχουν κάποια αρμοδιότητα στους ελέγχους και οι εθνικές αρχές. Λοιπόν, να ξεκινούσουν αυστηροί έλεγχοι για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, επικαλούμε τώρα και την ιδιότητά σας ως νομικού, την επιστημονική και την επαγγελματική, κυρίως την επιστημονική δηλαδή, ως προς το εξής. Είδαμε σήμερα και την πρώην αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την κυρία Καραμανόφ, και πριν λίγο συζητούσαμε εδώ με τον κύριο Σωτηρέλη. Έχετε δει και διαπρεπείς συνταγματολόγους ή την προηγούμενη εβδομάδα να διαφωνούν και να λένε ότι δεν γίνεται να παρακαμφθεί το άρθρο 16 για το άρθρο 28, να λένε ότι οι καθηγητές των πανεπιστημίων πρέπει να είναι δημόσιοι λειτουργοί, να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κλπ. Εκτός από την ουσία της υπόθεσης, ναι ή όχι, στα μη κρατικά ή ιδιωτικά, όπως θέλετε πείτε τα, δεν είναι λίγο κάπως από τη στιγμή που σας καθυστερεί ένας κανόνας του παιχνιδιού, ο κανόνας του παιχνιδιού που λέει ότι θέλετε άλλα 3-3,5 χρόνια για να ολοκληρώσετε συνταγματική αναθεώρηση, να λέτε, οκ, θα τον παρακάμψω αυτόν τον κανόνα γιατί εγώ θέλω να το κάνω τώρα. Δεν είναι λίγο κάπως αυτό? Τι να κάνουμε? Αυτό λέει το Σύνταγμα. Υπάρχουν πρόδρομες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες υπό μία έννοια δίνουν το δικαίωμα να μπορεί με νόμιμο τρόπο να υπάρχουν τα παρατήματα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού σε πρώτη φάση, διότι όντως, και θα συμφωνήσω σε αυτό, πλήρως αναθεωρημένο το άρθρο 16 δεν το έχουμε. Ναι. Και σίγουρα θα είναι τελείως διαφορετική και η γενικότερη προσέγγιση όταν θα έχουμε αναθεωρήσει συνολικά το άρθρο 16, γιατί ξέρετε, για μας ήταν ένα βασικό αίτημα όλα τα χρόνια. Το προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς και το 2009, αλλά και μετέπειτα, δηλαδή και επί Πασόκ και επί ΣΥΡΙΖΑ, στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, δεν επετέχθη
μια απαραίτητη συνένεση. Έτσι ήταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι σχετισμοί υπό μία είναι κοινοβουλευτική. Δεν μπορέσαμε να έχουμε πλήρως αναθεωρημένο το άρθρο 16. Ναι. Αυτό δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε τώρα με τα ξένα παραρτήματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπαίνουμε στην ουσία της συζήτησης και η ουσία της συζήτησης είναι ότι, θα το πω, το έχω πει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, ξέρω και τις απόψεις του Νίκου του Φαραντούρη, είναι τελείως διαφορετικές, αλλά υπό μία έννοια είμαστε από τις ελάχιστες χώρες, είμαστε εμείς και το Λουξεμβούργο, που δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εγώ θα έλεγα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι. Αυτό το οποίο αποτελεί αυτονόητη κατάκτηση για όλες τις χώρες, όχι μόνο της Δύσης, αλλά και παντού στον κόσμο, εμείς δεν το έχουμε καν δοκιμάσει. Να δούμε πώς λειτουργεί, αν λειτουργεί ανταγωνιστικά με το δημόσιο πανεπιστήμιο, που η λογική μας είναι να μην υποβαθμίσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, να το στηρίξουμε, ναι, και το έχουμε κάνει σίγουρα σε σχέση με το 18 και με το 19, δηλαδή με την προηγούμενη κυβέρνηση, σίγουρα το έχουμε κάνει πολύ περισσότερο, δηλαδή με περισσότερα χρήματα, αλλά βεβαίως και με δομές και με διδακτικό προσωπικό έχουμε τους περισσότερους διορισμούς τους έχουμε κατευθύνει στον χώρο της παιδείας μαζί με τον χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω, δεν είμαστε μια κυβέρνηση που δεν στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά από την άλλη δεν έχουμε δοκιμάσει, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, μαζί με, όπως είπαμε, το Λουξεμβούργο, που δεν έχουμε δοκιμάσει αυτό που όλες οι χώρες, υπό μία έννοια εντός εισαγωγικών ή εκτός, όπως θέλετε πάρει, το απολαμβάνουν. Και εγώ, το έχουμε πει και στη δική σας εκπομπή πάλι, κύριε Μελιγκόνη, είμαστε οι μόνοι, μάλλον και πέρσι, 45.000 φοιτητές φύγαν από τη χώρα μας και πήγαν αλλού, αναζήτησαν αλλού την πανεπιστημιακή στέγη. Γιατί λοιπόν και να μην έχουμε αυτή την εκροή των φοιτητών, αλλά κυρίως να μην έχουμε εισρωή φοιτητών στην Ελλάδα, γιατί αυτό είμαστε ο φάρος του πολιτισμού και των επιστημών και της γνώσης. Γιατί λοιπόν να μην εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο διαθέτει εντός εισαγωγικών το brand name που έχει αυτή η χώρα, να ανοιχθούμε σε αγορές όπως είναι η Ασία, μακάρι να είχαμε και τον χρόνο να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί τυχάνει να γνωρίζω. Θα σας πω μόνο το εξής, και δεν ξέρω αν το ξέρει και ο Νίκος Φαραντούρης. Μόνο το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, ξέρετε πόσους φοιτητές έχει, από όλο τον κόσμο. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο φοιτητές. Αν μπορούμε να αντιληφθούμε τον αριθμό αυτών, είναι συντριπτικός και συγκλονιστικός. Φανταστείτε λοιπόν, προϊόντος του χρόνου, γιατί αυτά θα γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι. Είμαστε μια χώρα που έχουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Είμαστε μια χώρα γεμάτο πολιτισμό. Και η χώρα, η κοιτίδα του πολιτισμού και της τέχνης και των επιστημών. Μάλιστα. Γιατί να μην προσελκύσουμε φοιτητές, γιατί να μην δοκιμάσουμε κάτι το οποίο όλες οι χώρες το έχουν κάνει, αλλά εμείς βεβαίως ποτέ δεν έχουμε αποτολμήσει να προχωρήσουμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Η αρχή γίνεται, σίγουρα απαιτείται η αναθεώρηση του άρθρου 16, θα συμφωνήσω απόλυτα και σας το λέω και από την επαγγελματική μου διάσταση, όμως σε πρόδρομη φάση μπορούμε να το κάνουμε και μακάρι σύντομα να υπάρχει να μονοήσουν τα πολιτικά κόμματα και να προχωρήσουμε στην σοβαρή αυτή μεταρρύθμιση με πολύ πιο στέρες νομικές βάσεις. Κύριε Φαραντούρη, κλείνουμε με εσάς. Γιατί να μην τα δοκιμάσουμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία ανέφερε πριν ο κύριος Καραγκούνης, αλήθεια? Κύριε Μελιγκόνη, υπάρχει ένα θέμα διαδικασίας και ένα θέμα ουσίας. Και πολλές φορές τα θέματα της διαδικασίας οδηγούν και στην ουσία. Ας ξεκινήσω από το πρώτο και θα πάω και στο δεύτερο. Ναι. Το άρθρο 16 είναι ένα θέσφατο, είναι ένα κεκτημένο, είναι μια συνταγματική διάταξη. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Μπορούμε να διαφωνούμε και να συμφωνούμε δημοκρατικά. Αυτό που δεν επιτρέπεται να κάνουμε είναι να μην σεβόμαστε το Σύνταγμα. Εάν υπήρχαν οι πολιτικοί συσχετισμοί και οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί για την αναθεώρηση του άρθρου 16, το άρθρο 16 θα μπορούσε να αναθεωρηθεί ανεξάρτητα αν ο Φαραντούρης ή οποιοδήποτε Φαραντούρης διαφωνούσε ή συμφωνούσε. Ναι. Εάν υπήρχαν οι πολιτικοί και οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί και κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί γι' αυτό. Επαναλαμβάνω, και οι κοινωνικοί και οι πολιτικοί. Διότι οι κοινωνικοί και οι πολιτικοί συσχετισμοί αντανακλώνται στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Ναι. Το Σύνταγμα χρειάζεται μια διαδικασία για να αναθεωρηθεί. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, δεν λέω αυτήν, για να μην παρεξηγηθώ, αν και δείχνει κάποιες τέτοιες τάσεις, και να πει ότι, για παράδειγμα, το άρθρο για το απόρριτο των επικοινωνιών, που είναι και αυτό μια συνταγματική διάταξη, πρέπει να καταργηθεί για χάρη της ασφάλειας των πολιτών. Για παράδειγμα, να
παρακολουθούμε τους πολίτες για να είμαστε σίγουροι ότι δεν κινδυνεύουν. Ναι. Σας λέω τώρα ένα σενάριο υποθετικό. Αυτό μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ανταποκρίνεται στη σύγχρονη ανάγκη της κοινωνίας. Δεν μπορεί να το αναθεωρήσει, διότι το Σύνταγμα έχει δικλείδες ασφαλείας. Και για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, χρειάζεται να τηρηθεί μια τυπική διαδικασία. Αυτή η τυπική διαδικασία δεν ακολουθείται. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση με πόση ελαφρότητα προσεγγίζουμε συνταγματικές διατάξεις, με τις οποίες ενδεχομένως διαφωνούμε, αλλά πάντως οφείλουμε να τηρούμε σεβασμό. Αυτό είναι το πρώτο, αυτό είναι το διαδικαστικό. Πάμε στην ουσία. Όπου και να πηγαίνω στη χώρα, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να επισκέπτομαι τα δημόσια πανεπιστήμια του τόπου. Το ίδιο έκανα και χθες και σήμερα στα Ιωάννινα. Επισκέφτηκα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Mm-hmm. Συναντήθηκα με τον πρώην πρίτανη, τον Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και καθηγητές πολλών αποχρώσεων, πολιτικών και ιδεολογικών, και είδα νούμερα. Και μίλησα και με φοιτητές. Και μίλησα και με φοιτητές από φοιτητές του Πανεπιστημίου μου που είχαν έρθει για μεταπτυχία. Αστέρια όλοι. 30 εκατομμύρια ήταν η χρηματοδότηση το 2009. Σήμερα είναι 6. Για το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Σε μια περιφέρεια που αποκλίνει συστηματικά από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Είμαστε αρνητικοί πρωταθλητές στη στελέχωση, στη χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων μας. Αυτή είναι η αρνητική πρωτιά, αυτή είναι η πρωτοτυπία η αρνητική. Ξεκινάμε από αυτό. Να πάμε μετά και στα ιδιωτικά να συζητήσουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Επειδή όμως αναφέρθηκε σωστά ο κύριος Καραγκούνης στην περίπτωση του Λουξεμβούργου, όπου υπάρχουν δημόσια μόνο πανεπιστήμια και μια χαρά σπουδάζουν οι φοιτητές και έρχονται και από άλλες χώρες και προάγεται και η καινοτομία και η ανάπτυξη και η πρόοδος, προτιμώ η χώρα μου να γίνει Λουξεμβούργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρά κάτι άλλο. Εγώ λοιπόν λέω ότι η συζήτηση εκτός από άκερη και το άκερον πανταχού λυπηρών, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, είναι και προσχηματική κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Διότι όταν κινδυνεύουν να κλείσουν σχολές όπως η γεωπονία στην Άρτα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επειδή η χρηματοδότηση από το 9 στο 23 έχει πέσει από τα 30 στα 6 εκατομμύρια, σε μία σχολή και σε ένα τμήμα που το χρειάζεται και η κοινωνία. Προσέξτε. Το τμήμα γεωπονίας δεν είναι ένα προσχηματικό τμήμα που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει μονάχα περιφερειακούς σκοπούς. Το χρειάζεται η κοινωνία. Μιλάμε τώρα για τον αγροτιατροφικό τομέα, για την ανάγκη ελέγχων, για την τοξικότητα στα τρόφιμα, για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Το ίδιο ισχύει για το Πολυτεχνείο Κρήτης, για το Δημοκρίτη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για Δυτικής Μακεδονίας, για το Αριστοτέλειο, για τα διαμάντια του στέματος. Εάν μία χώρα επιθυμεί να πάει μπροστά, πρέπει να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές της δομές. Τελεία και παύλα. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι η συζήτηση για το άρθρο 16 αυτή τη στιγμή είναι πολύ προβληματική, παρακάμπτοντας συνταγματικούς θεσμούς, πρώτον, και δεύτερον προσχηματική, διότι δεν ανοίγει το μεγάλο ζήτημα της υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και εν τέλει απαξίωσης του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη από τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά και δυο σας. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι,